Στου καιρού που περνάνε, καθίσταται όλο και πιο ο, γράφεται αναγκαία η παρακέντηση, η προεγχειρητική, για να έχουμε όσο μπορούμε περισσότερε πληροφορίε όταν πάμε να σχεδιάσουμε την εγχείρηση. Που πολλέ φορέ είναι πολύ εκτεταμένε εγχειρήσει και με κόστο ενώ για τον άρρωστο βιολογικά Έχει. σημαντικό. Έχει Κύριε Ραπαντόνι. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση. Και μ, κάποια από τα στοιχεία είπε και ο κύριος Σαρής. Θα συνεχίσω με τα υπόλοιπα παθολογοανατομικά. Να πω ότι η διαγνωστική πρόκληση για τον παθολογοανατόμο βρίσκεται στο ότι πραγματικά αυτή η ενότητα των σαρκωμάτων είναι μια πολύ ετερογενής ομάδα. Αφορούν, όπως είπε και ο κύριος Σαρής, ένα μικρό ποσοστό των κακοϊθιών σε ενήλικες και στο 15% σε παιδιά. Υπάρχει πολύ μεγάλη αλληλοπικάλυψη στο λογικού φαινότυπου και των διαφόρων υποτύπων αυτών των μεσαιχηματογεννών νεοπλασμάτων και η ταξινόμηση είναι υψηλή ε, κλινική σημασία για την ε, πρόγνωση για στοχευμένε θεραπείε αλλά και για τα νέα μοριακά γεγονότα που συμβαίνουν σε αυτού του όγκου και πρέπει να του εκμεταλλευτούμε. Έτσι λοιπόν στην ουσία είναι πώς η ιστολογική διάγνωση ε, δεν ξέρω γιατί προχώρησε, Πώς η ιστολογική διάγνωση, ε, ε, κάτι έχει γίνει τώρα, δεν ξέρω ποιος το μετακινεί. Πώ η ιστολογική εξέταση κατευθύνει τις θεραπευτικές επιλογές. Αυτό είναι ε, ο δικός μας ρόλος. Η διάγνωση θα ξεκινήσει απεικονιστικά και στη σύγχρονη εποχή και στη σύγχρονη ιατρική υπάρχει πολύ καλή διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση των απεικονιστικών εικόνων των διαφόρων όγκων. Ωστόσο, η ιστολογική επιβεβαίωση είναι επιβεβλημένη, καθώς και το grade, όπως είπε και ο κ. Σαρής. Στην ουσία, εμείς μπορούμε να χειριστούμε μία βιοψία και ένα εγχειρητικό παρασκεύασμα. Τα συνήθεια που ιστοπερτοναϊκά σαρκώματα είναι κυρίως τα λιποσαρκώματα και τα λίωμιοσαρκώματα. Ενώ στα σπάνια υπάρχει μια πληθώρα Νεοπλασμάτων. μεταξύ αυτών και δεσμοειδής όγκη-εινοματός και δεσμό-τιούμος, για τα οποία θα κάνουμε αναφορά, μιας και ήτανε και μέσα στο σημερινό σεμινάριο. Τα σημαντικά στοιχεία τα οποία σχετίζονται με την πρόγνωση και συμμετέχει ο παθολογανότομος είναι αν υπάρχει πλήρης εκτομή ή αν αυτό που παραλαμβάνουμε είναι τεμαχισμένα τμήματα όγκου ενώ το prognostic stage, η ομαδοποίηση κατά IGCC, φαίνεται ότι δεν είναι απλώς βοηθητικός για cancer registry και συχνά ξέρουμε ότι αυτή η όγκη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχει πολύ μικρή σημασία στην πρόγνωση και τα σημαντικότερα στοιχεία που έχουν προγνωστική σημασία είναι το grade και αν είναι ρο 0 ή ρο 1. Και βέβαια το grade θα το προσπαθήσουμε να το βάλουμε. είναι πιο δύσκολο στι μικρέ βιοψίες γιατί δεν μπορεί να μείνει αντιπροσωπευτικέ του όγκου, ενώ για τα μεγάλα παρασκευάσματα βέβαια είναι πιο εύκολο. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, οι οδηγίε από το NCCN κατατάσσει τα soft tissue σε υπότυπους που αφορούν την αντιμετώπιση των σαρκωμάτων στους ενήλικες και έτσι ξεχωρίζουν τον άκρον κορμού κεφαλής τραχύλου, το περτονέο και τους ενδοκυλιακούς, τους δεσμοειδείς όγκους, που είναι μια χωριστή κατηγορία και το ραβδομείο Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους αυτούς τους όγκους και εμείς οι παθολογονάτομοι, όταν έχουμε, ε, δεν ξέρω γιατί, αν το κάνει αυτό θα είμαστε ε, τατζίστα, ε, οι gastrointestinal astromal tumors είναι... Μία μεγάλη ενότητα που πρέπει πάντα να τη σκεφτόμαστε σε ασθενεί που έχουμε βιοπτικό υλικό με σεχηματογενού νεοπλάσματο ενδοκυλιακής χώρα. Ε, βέβαια, ξεκινώντα από το πιο συνήθι όγκους στο πισωτερικό όπως το που είναι λιπόδουσις του. Υπάρχουν και καλογηθείς και κακογηθείς ε, νεοπλασίες. Η τελική διάγνωση συχνά είναι εύκολη σε χειρουργικό παρασκεύασμα. Δεν είναι πάντα σε μικρό βιοπτικό υλικό, ε, όσο μεγάλο και να είναι. Δεν είναι ποτέ αντιπροσωπευτικό ενώ Πολύ μεγάλο όγκο, που συνήθω είναι αυτά τα σαρκώματα. Έτσι, μιλάμε πάλι για την επάρκεια του βιοπτικού υλικού, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί, αν είναι μικρό, χρησιμοποιώντα διαγνωστικού αλγορίθμου με χρήση ανασωστοχημία και κυτα κυταρογενετικών στοιχείων. Είναι βοηθητικά, αλλά όχι πάντα καθοριστικά για τις μικρές βιοψίες. Ε, στη φαρέτρα μα, οι παθολογονατόμοι έχουμε ανοστοχημικού δείκτε σε λιποσαρκώματα, παραδείγματο χάρη, όπω είναι αυτέ οι εικόνε, που μα βοηθάει να κατατάξουμε έναν όγκο χωρί να είναι πανάκια. Πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία από τον παθολογονατόμο και να αφήνει περιθώριο ότι μπορεί αυτό ένα όγκο που μοιάζει με λιποσάρκωμα ε, και που μπορεί να έχει το πει 16 θετικό, το MDM2 κτλ. Ε, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι πάντα ένα λιποσάρκωμα. Τώρα, στην κεταρογενετική των λιποσαρκωμάτων, αυτά φαίνεται χαρακτηρίζονται από ανομαλίες στο χρωμόσωμα 12Q1415. 15 αυτο συνδέεται με επαύξη των γονιδίων MDM2, CDK4, που βρίσκονται στο 12Q άπλικον, που για διαγνωστικούς λόγους πρέπει να χρησιμοποιηθεί τεχνική in situ βρυδισμού. Σε καθημερινή, ωστόσο πρακτική, σε όλα τα παθολογονατομικά εργαστήρια, είναι διαθέσιμη η ανοσοϊστοχημία και όλα αυτά τα αντισώματα που συζήτησα και πριν. Υπάρχουν διάφοροι τύποι λιποσαρκωμάτων, δεν θα σταθώ καθόλου σε αυτά και θα πάμε στο κακόιθε συνόδεστιο ε, ε, ένα σάρκωμα του πιστοποιητικού το Στη διαφορική διάγνωση εδώ θα περιληφθούν πάρα πολλά πράγματα, γιατί είναι πολύ χαμηλή διαφοροποίηση νεόπλασμα και μπορεί να είναι ένα σαρκωματοειδέ καρκίνουμα του νεφρού, να είναι ένα λιποσάρκομα, να είναι κάποιο άλλο κακόιθε μελάνομα. Που μπορεί να μιμηθεί τα πάντα. Επομένως, ο παθολογονάτομος, έξω από το ιστορικό, τα πικονιστικά δεδομένα, πρέπει να έχει στην, στη σκέψη του ότι μπορεί πραγματικά ένα τέτοιο νεόπλασμα να μην είναι σάρκωμα και να είναι κάτι άλλο. Το λιομοιοσάρκωμα, και εδώ η διαφορικη διάγνωση καλοήθεια καλοήθειας-κακοήθειας, κακοήθεια, λαμβάνοντα υπόψη την τοπογραφία, δηλαδή το περτόνεο, πρέπει να, να δούμε. Ε, το είπε και ο κύριος της Μητός την ατυπία της νεκρώσης για να αποφασίσουμε αν είναι λίπο ή λίπομα ή άτυπο λίπομα που συνήθως στα, στο πιστοπεριτώνιο δεν ε, δεν υπάρχει. Έχουμε διάφορους αλγορίθμους, ε, ειδικά αν έχουμε ολόκληρο τον όγκο είναι πολύ πιο εύκολο από το να έχουμε μια μικρή βιοψία. Ε, έτσι λοιπόν και στο λιωμιοσάρκωμα οι core biopsies ε, δεν είναι αξιόπιστες ε, και για το grade στα λιωμιοσάρκωματα. Έχουν μορφολογικά και αναστοστοχημικά κοινά στοιχεία με τα GIST και πρέπει να τα βάλουμε στη διαφορική διάγνωση με το πεκόμα Και ε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, υπάρχουν διαφορές σε πρόγνωση και θεραπεία. Ο, ο ανασωστοχημικό έλεγχο είναι απαραίτητο και μερικές φορές πάρα πολλά αντισώματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Σπάνια εντόπιση στο πιστοπεριτόνιο είναι όγκοι νευρικού ε, νευροεινόσαρκώματα, τα οποία συνήθως συνδέονται με ασθενεί που έχουν νευροεινότηση. Όλα αυτά τα σακώματα δεν θα καθίσουμε να τα πούμε ένα προς ένα. Μπορεί να υπάρχουν στο πίσω περιττόνιο και οι αλγόριθμη που θα αποφασίσει ο παθολογονάτωμος θα μπορεί να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα. Έτσι, λοιπόν, ο ρόλος της ανασοχητοχημίας αυτά είναι να αποκλειστεί ότι αυτό που βλέπουμε δεν είναι ένα καρκίνωμα μεταστατικό ή από ενδοκυλιακά όργανα όπως ο νεφρός, που πολύ συχνά τα καρκινόματα του νεφρού μιμούνται σάρκωμα όχι από γεννητικά κύτταρα, όπως είπε και ο κύριος Σαρής, λεμφώματα, αλλά και το μελάνωμα. Το μελάνωμα μπορεί να μιμηθεί τα πάντα. Και καρκίνωμα και λεμφώμα και, όλα. Επομένως, και το κλινικό ιστορικό, αλλά και η ανεσοστοχημία πρέπει να περιλάβει σε πολύ αδιαφοροποίητα νεοπλάσματα και τα λεμφώματα και τα μελανώματα. Και πάμε στους δεσμοειδείς όγκους, δεσμοειδείς τύπος ονομάτωση Είναι ένα σπάνιος υπότυπος. Βρίσκεται συχνά σε πολύ νέα άτομα, συνήθως ε, γύρω στα 35 έτη και πολύ συχνότερα σε γυναίκες. Συχνότερα έχει, ε, ε, εξοκυλιακή, είναι εξοκυλιακή όγκοι, αφορούν το κυλιακό τείχωμα, τα άκρα, αλλά και γύρω από τη μέση είναι σποραδικά ή σε άτομα με οικογενή αδενοματώδη πολυποδίαση, είναι τοπικά επιθετική αλλά μη μεταστατική όγκη. Το ιδιαίτερο σε αυτούς τους όγκους είναι η αυτόματη υποστροφή σε ατομα με οικογενη αδενοματωδη πολυποδιεση ειναι τοπικα επιθετικη αλλα μη μεταστατικη ογκη το 20-30% στην πενταετία, στοιχείο που πιθανόν να σχετίζεται με το νοσολογικό περιβάλλον και θα σας πω μια κουβέντα μετά και γι' αυτό τη σημαντικότητα του νοσολογικού περιβάλλοντος. Χαρακτηρίζεται από ειδικό μοριακό προφίλ και γενετικές αλλαγές που σχετίζονται με τη β' κατενίνη και το APC. Και εδώ βλέπετε με τη μέθοδο τη αναστοριστοχημία ένα δικό μα περιστατικό. Η β' κατενή θετική, αλλά και τα ιστρογόνα θετικά. Και αυτό είναι ε, ένα έβριμα για στοχευμένε θεραπείε με αντιστρογόνα. Οι διαγνωστικοί αλγόριθμοι ε, ε, γενικά με βάση τη μορφολογία θα δει ο παθολογονατόμο και θα ακολουθήσει ο αναστοχημικό έλεγχο με δείκτε όγκων μαλακών μορίων, με επιθυλιακού δείκτε, δείκτε λεμφικού όγκων γεννητικών κυτάρων, αλλά και μελανόματο, όπω είπα. Και βέβαια στις τελευταίες διαφάνειες έχω να μιλήσω πολύ λίγο για, τα, για το ρόλο των αναστολέων και υποδοχέων της και κενάσης που σίγουρα ο κύριος Παπαδόπουλος, τελευταίος ο μιλητής, θα αναφερθεί στα θεραπευτικά, στις θεραπευτικές επιλογές. Ε, υπάρχουν, εγκρίθηκαν θεραπείες αρχικά για το GIST, Ωστόσο, σε επιλεγμένου ασθενεί με προχωρημένο λιωμιοσάρκωμα, λιποσάρκωμα, συνοβιοσάρκωμα και νόντζι, non... ...χρησιμοποιηθούν και χρησιμοποιούνται και άλλοι ε, ε, υποδοχή και αναστολή των ε, τηρωσυνικών ε, κοινασών. και είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για όγκου που πραγματικά είχαν πολύ διαφορετική πορεία. Η θεραπεία για αυτούς τους όγκους ε, γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για τους όγκους που έχουν ειδικό γενότυπο, ε, για να μην σας τα διαβάζω όλα αυτά. Είναι συζήτηση για την ανοσοθεραπεία, ακριβώς γιατί στην περιφέρεια αυτών των όγκων υπάρχει λεμφοκυταρική αντίδραση κατά ομάδες ε, και χωρίς να αξιολογείται, να είναι στα guidelines, να αξιολογηθεί το PDL1 για να δοθεί ανοσοθεραπεία, και άλλη αναστολής ε, 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 φαρμάκων, να το πω έτσι, με μονοθεραπείες και για λιωμιοσαρκώματα, και για λιποσαρκώματα, συνοβιοσαρκώματα κτλ. Και σε προχωρημένη μεταστατική νόσο ε, υπάρχουν ε, ε, αναστολής στις... που βοηθήσουν αυτούς τους ασθενείς. Και πάμε στο NTRKG Infusion Positive Sarcomas, τα οποία επίση παίρνουν στοχευμένε θεραπείε και είναι κάτι πολύ σημαντικό, πιστεύω, ο κ. Παπαδόπουλο θα πει περισσότερα από εμά. γιατί, γιατί αναδεικνύεται NTRK fusion πάνω από 90% των, των, ασθενών σε, με σάρκωμα, όχι μόνο στο, στα εινοσαρκώματα, αλλά και σε άλλους τύπους σαρκωμάτων. Το πλεονέκτημα είναι ότι οι θεραπείες με αυτούς τους αναστολής, ανεξάρτητα από τον ιστολογικό τύπο, μπορούν να πάρουν τέτοιου τύπου Θεραπείες. Και έτσι, θα το πούμε και μετά, δεν είναι μόνο ο ιστολογικός τύπος που θα δώσει ο παθολογανατόμος, αλλά, αλλά, εάν υπάρχουν αυτά, αυτά, αυτή η, 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 δυνατότητα να δοθεί μοριακός ε, στοχευμένος ε, για, κάποιους, για κάποια από αυτά τα σαρκώματα. Αντίσταση στη θεραπεία με αυτούς τους inhibitors μπορεί να υπάρχει και τότε η χρήση next generation TRK inhibitors μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Σήμερα υπάρχουν πολύ χρησιμοποιούμενοι αλγόριθμοι, αλλά πολλοί από αυτού δεν, στην, δεν έχουν μπει σε διεθνείς, στα διεθνή guidelines. Έτσι μπαίνουμε σε ένα περιβάλλον που μιλάμε για tumor agnostic treatment. Δηλαδή, αυτό που συζητάμε τώρα για τα σαρκώματα είναι ένα παράδειγμα γιατί όταν υπάρχει Targeting gene fusions, ξεπερνά τη μορφολογική ιστολογική διάγνωση των σαρκωμάτων. Το ίδιο φάρμακο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όγκους με την ίδια γενετική αλλαγή, ανεξάρτητα από την ιστο... ιστογενετική προέλευση των όγκων ή των ιστολογικών τύπων. Επομένω, μπαίνουμε σε μια δεύτερη ε, σημαντική κατηγορία ε, θεραπευτικών ε, στόχων. Το FDA ε, ενέκρινε το first generation TRK inhibitors ε, για όγκους που αναδεικνύουν NTRK fusions και επιφαρμακευτικής αντίστασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί το second, de, second generation TRK inhibitors που υπάρχουν άλλου είδους θεραπευτικές προσεγγίσεις. Ε, έτσι, λοιπόν, όλοι οι όγκοι που έχουν NTRK fused είναι NTRK fused, Μπορούν να λάβουν θεραπεία με inhibitors ανεξάρτητα του ιστολογικού ή του γενετικού τύπου. Τα TRK inhibitors συνδέονται με καλή ανταπόκριση στη θεραπεία και πολύ λίγε παρενέργειες. Αντίσταση στη θεραπεία μπορεί να επέλθει, ωστόσο μπορούν να προταθούν άλλοι next generation TRK inhibitors η διάγνωση, αναγνώριση του NTRK, του Fused Tumor, μεταξύ αυτών τα σαρκώματα, μπορεί να δώσουν θεραπευτική πρόταση διεθνής ωστόσο οδηγίε, όπως είπαμε, δεν έχουν καταγραφεί ε, ε, μέχρι σήμερα, τουλάχιστον τη βιβλιογραφία ε, που έψαξα. Έτσι, ε, σε ατρακτοκυταρικά νεοπλάσματα, προτείνεται να γίνεται σε επίπεδο ανασοιστοχημίας ένας PAN-TRK ε, ε, δείκτης, ή απευθεία μοριακό έλεγχο NTRK Gene fusions. Και προτινόμενη μοριακή τεχνική είναι RNA NGS, που εμεί δεν έχουμε στο νοσοκομείο μα. Συμπερασματικά, στοχευμένε μοριακέ αλλαγέ υποσχόμενε για την χρήση του σε θεραπείε υπάρχουν. Στόχο να επιλεγούν οι ασθενεί που θα ωφεληθούν από την προτινόμενη θεραπεία. Αρχικά πρέπει να γίνει ιστολογική εξέταση, γιατί όλα αυτά γίνονται πάνω σε ιστό και να στοχημική αξιολόγηση ενός pan-TRK marker και εφόσον είναι θετικό, τότε να οδηγηθεί σε NTRK fusion. Στόχος είναι η αναγνώριση σαρκομάτων. σαρκωμάτων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτές οι θεραπείες που προτείνονται. Η ανταπόκριση των GIST είναι δεδομένη. Φαίνεται ωστόσο ότι για τα υπόλοιπα σαρκώματα η ανείχνευση των ntrk fusion είναι πολύ χαμηλή. Εξαίρεση είναι δεσμοειδή σε όγκη νομάτους ή νοσαρκώματα που ανιχνεύεται στο 90%. Εδώ ήθελα να δείξω αυτό το περιστατικό που θα αναφερθεί ο, ο κύριος Βόρος, αλλά δεν θα το κάνω, θα μιλήσουμε ίσως αργότερα, αν πραγματικά χρειαστεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπήρξε, κύριε Ευχαριστούμε πολύ. Η συζήτηση θα γίνει στο τέλος, επειδή okay. οι παρουσιάσεις σε ένα βαθμό μοιραίως αλληλοκαλύπτονται. Οπότε, για να μην κουβεντιάζουμε τέτοια...